Το ασίμι για τους λάτρεις της επιστήμης χρησιμοποιείται από το 700 π.Χ. περίπου για μια πληθώρα διαφορετικών σκοπών και εκτός από τις πρακτικές του χρήσης έχει επίσης μια πλούσια πολιτιστική ιστορία. Σήμερα η χρήσεις του είναι πολύ περισσότερος από την απλή κατασκευή λαμπερών πραγμάτων και χρησιμοποιείται για σκοπούς τόσο διαφορετικούς όπως η ιατρική και η υπεραγωγή. Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα και σήμερα θα μιλήσουμε για το Asimi. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και ένα like στο κανάλι μα για να λαμβάνετε τι ενημερώσει μα και να μα βοηθήσετε να μεγαλώσουμε το κανάλι μα. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Και πληροφορίε σχετικά με το ασίμι. Πρώτον, το ασίμι είναι καλύτερο από τα χρήματα. Είναι μια σπουδαία επένδυση για εκείνου που παίζουν στο χρηματιστήριο. Το ασίμι έχει μακρά διάρκεια και δεν αναλώνεται. Μπορεί να μαυρίζει λίγο, αλλά μπορεί βέβαια πολύ εύκολα να καθαριστεί. Μπορεί επίση εύκολα να χωριστεί σε μικρότερε ποσότητε. Αυτό μαζί με το γεγονό ότι το ασίμι έχει μια υψηλή αναλογία αξία βάρου, το κάνει ένα σπουδαίο μέσο συναλλαγών. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι οι τιμή του ασίμι έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές κατά τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω το 0, κάτι το οποίο μπορεί και έχει συμβεί στα χρήματα. Νούμερο 2. Παρά το γεγονός ότι το ασίμι παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή πολύτιμα μέταλλα για κοσμήματα και χειροτεχνίες, αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 1 πέμπτο του ασημιού που εξορίσεται. Πριν από την άνοδο τη ψηφιακή εγγραφή, η κινηματογραφική βιομηχανία και η φωτογραφία χρησιμοποιούσαν περισσότερο ασίμι από ό,τι αγορά κοσμημάτων με τη χρήση του νητρικού αργύρου. Η πλειοψηφία του ασύμιου σήμερα χρησιμοποιείται για αρκετέ βιομηχανικέ χρήσει, όπω τα κυκλώματα και οι μπαταρίε, που αποτελεί σπουδαίο υλικό λόγω τη υψηλότερη αλεκτρική αγωγιμότητας σε σχέση με τα άλλα μέταλλα. Ωστόσο, θα ήταν εξαιρετικά ακριβό να καλωδιώσετε όλο το σπίτι σα με ασήμι. Όπω και ότι επίση μόνο το 20% περίπου από το ασήμι χρησιμοποιείται για κοσμήματα. Νούμερο 3. Οι ασημένιες σφαίρες σκοτώνουν λικανθρώπους. Αυτό δεν είναι απόλυτα βέβαια αληθέ. Το ασήμι είχε πάντα μια αγαπητή θέση στη λαογραφία. Παραδοσιακά, το ασίμι θεωρούνταν ω ένα σύμβολο τη αγνότητα, μια φυσική προστασία ενάντια στο κακό και ότι διέθετε μαγικέ ιδιότητε. Το ασίμι ήταν το μέταλλο τη Ελλήνης και συχνά το αποδίδονταν στη λαογραφία παρόμοιε ιδιότητε με αυτέ του φεγγαριού. Αυτό περιλάμβανε και μια θηλυκή πλευρά, ενώσει, λευκή μαγεία, καθαρότητα και θεραπευτικέ δυνάμει. Νούμερο 4. Το ασίμι είναι καλό για εσένα. Οι θεραπευτικέ ιδιότητε του ασίμιου δεν είναι όλε μύθο και μελέτε έχουν δείξει ότι το ασίμι έχει και πραγματικά ιατρικά ωφέλη. Το ασίμι χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά ω ένα είδος απολυπαντικού με τους αρχαίους Έλληνες ναυτικούς να τοποθετούν ασημένια νομίσματα σε βάζα προϊόντων έτσι ώστε να μην χαλάσουν στα θαλάσσια ταξίδια. Ακόμα και μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο νητρικός άργυρος χρησιμοποιήθηκε για την θεραπεία πληγών και μόνο σχετικά πρόσφατα αντικαταστάθηκε από σύγχρονα αντιβιωτικά όπως είναι η πενικυλίνη. Παρά το γεγονό όμω ότι δεν χρησιμοποιείται πια ω ιατρική θεραπεία, οι μελέτε συνεχίζονται για να ανακαλυφθούν και άλλα ανεκμετάλλευτα ωφέλη που μπορεί να έχει το ασύμι για την υγεία. Και νούμερο 5 είναι ότι τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα μπορούν να πούν πολλά πράγματα. Είτε κάνετε συλλογή, είτε αγοράζετε μεγάλε ποσότητε ασημιού, πρέπει να γνωρίζετε τι διάφορε σφραγίδε του ώστε να ξέρετε τι αγοράζετε. Αν και το καθαρό ασύμι. Έχει καθαρότητα 99% είναι γενικά πάρα πολύ μαλακό για να χρησιμοποιηθεί πρακτικά. Ω εκ τούτου, οποιαδήποτε και κοσμήματα και να αγοράσετε, πιθανότητα δεν θα είναι καθαρό ασήμι και να έχει μια καθαρότητα τη τάξη του 92,5%. Επί του παρόντο, το ασήμι αυτό έχει διάφορα σχέδια, αλλά με την πάροδο του χρόνου χρειάζεται να κάνετε μια έρευνα αν ψάχνετε για παλαιότερα κομμάτια γυροχοία. Οι σφραγίδε μπορούν επίσης να δείξουν που κατασκευάστηκε. Όπως για παράδειγμα, αν έχουμε ένα τριαντάφυλλο είναι για το Yorkshire ή αν έχουμε ένα στέμα είναι για το Sheffield Μπορούν επίσης να πούν και την ημερομηνία κατασκευή. Αν και αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα αριθμό, οπότε και πάλι θα χρειαστεί να κάνουμε από μόνοι μα μια έρευνα. Πρέπει να προσέξουμε επίση ότι οι σφραγίδε μπορεί να είναι και ψεύτικε. Γι' αυτό, για να βεβαιωθούμε ότι κάθε ασημένιο αντικείμενο που αγοράζουμε είναι αξιόπιστο, πρέπει να πηγαίνουμε και να το κοιτάμε με έναν έμπορο που γνωρίζει και να ξέρουμε ότι είναι έμπειρο, έμπιστο και ότι δεν θα μα κοροϊδέψει σε μια ενδεχόμενη αγορά μα. Αυτά για τώρα. Τα λέμε σύντομα με το νέο μα βιντεάκι. Σα ευχαριστούμε.